Τι είπε, παιδιά, η Λεάνα? Αχ, τι ωραία μυρίζει. Λοιπόν, αυτό με τη Μαρίς. Εσύ, αν θέλεις, θα μου ρίχνεις λίγο αλεύρι. Ρίχνω. Ναι, ναι. Πόσο αλεύρι γράφει η κάρτα, θα τη μάθω. 280 γραμμάρια. 280. Ωραία. Είναι πάρα πολύ εύκολη συνταγή. Είναι κρίμα να μην τη δοκιμάσετε σπίτι. Όντως είναι πολύ εύκολη. Είναι παιδιά. Πιο εύκολη, είναι δεν έχει. Και υγιεινή για τα παιδιά, δηλαδή, είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Θα χαρώ πολύ να την κάνετε, να την ποστάρετε κιόλας και να μεταγκάρετε να τη δω. Στο Instagram θα το βρείτε. Είναι το ψηλό αγόρι. Δημήτριος. Με μία μηχανή. Με τα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Πώς είσαι στο Instagram? Δημήτριος.μακρινιώτης. Δημήτριος.μακρινιώτης. Και τα τατουάζ, Στράσου μου, βέβαια. Τι γράφεις στο τατουάζ? Δεν είδα. Πατισερίε. Πατισιέρ. Ζαχαροπλάστης. Ωραίο. Και έχεις λοιπόν και το όνομα της κόρης σου? Ναι, η Μιχάηλα μου. Η φορμίτσα μας. Μπορείς να μου γυρνάς? Είναι αρκετά, λίγο θέλω να δούμε κάτι. Αυτό είναι το... λίγο να το δούμε, συγγνώμη. Ναι. Είναι αρκετά παχύ. Ναι, ναι. Αυτό θέλουμε. Είναι σφιχτό, γιατί... Είναι σφιχτό. Έχει σώμα από την μπανάνα. Η μπανάνα όμως έχει πάρα πολύ υγρασία. Mm-hmm. Δεν είναι ένα φρούτο σκληρό. Είναι ένα φρούτο που έχει πάρα πολλά υγρά μέσα. Συγγνώμη, αυτό είναι που θα δώσει και τη δύναμη στο κέικ και θα φουσκώσει. Κοιτάξτε. Σαν... είναι, ρε παιδί μου, ναι, είναι χυλό, σαν χυλό, σωστά. Γίνω το λίγο από, να βάζεις από εδώ για να φαίνεται στην κάμερα πώς πέφτει. Γιατί είναι τόσο μικρό το κέικ μας? Ενώ γιατί είναι κανένας, ναι, δεν μπορεί... Υπάρχει λογική εξήγηση. Για λογικά πες. Είναι ψυχολογικά κατάλοιπα αυτά που έχω. Λόγω του μεγέθους μου αρέσουν τα μικροσκοπικά. Παιδιά, τι λέει! Έχω βαρεθεί τα τερά. Σε σχέση με τον καλύτερο που του αρέσουν τα μικρά. Αλήθεια, λες? Όχι, αλήθεια, μου αρέσουν τα μικρούλικα γενικά. Δηλαδή, έχω και ένα mini Cooper του 69. Το μικρούλι, το κλασικό. Δεν θα σχολιάσω. Ναι, τα θέλει μικρά. Έχω βαρεθεί τα τεράστια. Έτοιμο. Ελένα μου, γελάς. Εγώ θα κρατηθώ κυρία. Εγώ θα μείνω στο κέικ, εδώ. Μεγάλωσα σε μια οικογένεια όπου ο πιο κοντός είναι ένα 80. Είμαστε όλοι λίγο... Είστε όλοι... Ναι, λίγο ψηλοί. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι έτοιμο. Πες μου λίγο, πόση ώρα ψήνεται? 30 λεπτά, δεν είναι σαν ένα κανονικό κέικ. Θέλει maximum 30 λεπτά και σε χαμηλή θερμοκρασία, γιατί η μπανάνα όταν ψήνεται βγάζει ένα χρώμα σαν καμένο. Δεν είναι καμένο. Θα δείτε αμέσως, έχω ένα. Α, το έχεις? Λογικά στο είναι έτοιμο. Ναι. Α, έτσι είναι κανονικά. Πολύ ωραία. Άρα το ψήνεις 30 λεπτά στους πόσους? Στο πολύ 160. Σε προθερμασμένο, σε προθερμασμένο φούρνο. Αέρα. Ναι. Αέρα. Και μετά από πάνω, αυτό που λέγαμε, που δεν αρέσει κανένα. Το οποίο είναι τέλειο. Το οποίο είναι θεϊκό. Να ρωτήσω κάτι. Η δοσολογία που μας έδωσες είναι για αυτό το μικρό κέικ? Όχι. Είναι για δύο τέτοια. Πάλι καλά. Είναι για αυτό και για αυτό. Άρα, κορίτσια, μην ανησυχείτε. Το κλασικό, το δικό μας, κάνει τη δοσολογία κανονικά. Στο μεγάλο, ας πούμε. Ή και αυτό είναι χαριτωμένο να έχεις δύο. Δεν είναι ωραίο? Είναι ωραίο, ναι. Είναι πιο cute αυτό. Αλλά κατάλαβα ότι θέλετε τις πιο λοιπόν, μεγάλες φόρμες. Θέλετε να δοκιμάσετε? Ελάτε να μέσα. Κόβω. Κόβε, κόβε. Έλα, Χριστίνα. Μπες μέσα, Σύση. Ελάτε, ελάτε να δοκιμάσετε. Ναι. Φέρτο, φέρτο, φέρτο. Φέρτο, γιατί δεν τη βγάλω φέτος. Είναι διατροπικό. Ελάτε, ελάτε. Κατερινάκη, έλα κι εσύ. Έτσι. Λοιπόν. Για να αισθανθεί οικείος το κάνει. Εννοείται, για εσάς είναι. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, Δημήτρη. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Κατερίνα μου, έλα να σε κεράσουμε και να σε γλυκάνουμε.
Δημήτρη, την επόμενη Τετάρτη ραντεβού. Έγινε. Κατερινάκη, ευχαριστούμε πολύ. Θα κλείσουμε με σένα, με ένα φιλί. Γεια σας και χαρά σας!